Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, οι εξελίξεις μετά από την ψήφιση του νόμου 4547 τον περασμένο Ιούνιο για τις λεγόμενες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης είναι αποκαλυπτικές αυτές οι εξελίξεις και επαληθεύουν, δυστυχώς, όπως λέμε, πολύ γρήγορα τις αρνητικές εκτιμήσεις του ΚΚΕ για αυτό το νόμο. Η κατάργηση και τυπικά από το Δεκέμβρη των ΚΕΔΗ που αν και με καθυστέρηση, λόγω βασικά της υποστελέχωσής τους, πάντως διάγνωση έκαναν και περιέγραφαν και την ειδική δυσκολία και βεβαίως συστήνανε και το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η κατάργηση λοιπόν αυτή των ΚΕΔΗ από τον περασμένο Δεκέμβρη άφησε μετέωρα χιλιάδες παιδιά. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζει βεβαίως πάρα πολύ καλά και το Υπουργείο, έχουν παγώσει και εκκρεμούν χιλιάδες ραντεβού με τα παιδιά που περιμένουν μήνες, προκειμένου να πάρουν μια γνωμάτευση που θα εντοπίζει, αφού προηγηθεί βεβαίως μια διεπιστημονική προσέγγιση, θα εντοπίζει το είδος της δυσκολίας και θα συστήνει εκείνη την αναγκαία ειδική παιδαγωγική παρέμβαση και βεβαίως και το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο. Ενώ και οι καινούργιες περιπτώσεις παιδιών που εντοπίζονται και που έχουν ανάγκη βεβαίως από μια ειδική παιδαγωγική παρέμβαση, πρακτικά αυτή τη στιγμή πουθενά δεν μπορούν να απευθυνθούν, κύριε Υπουργέ, στο δημόσιο, αφού τα ΚΕΣΥ, τα κέντρα αυτά τα οποία αντικατέστησαν τα ΚΕΔΗ, αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση ιδιόμορφης αναμονής, προετοιμάζοντας κυρίως τα λεγόμενα ατομικά προγράμματα για την ειδική παρέμβαση των μαθητών μέσα στο Γενικό Σχολείο. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες από τον αρμόδιο διευθυντή του Υπουργείου να μιλά για τα 9 επιπλέον ΚΕΣΥ, ανακοινώθηκαν φυσικά και αφορούν 6 στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Πάτρα, αλλά αυτά είναι ουσιαστικά στα χαρτιά, αφού αναζητούν κτίρια για να στεγαστούν και η μόνη τους στελέχωση μέχρι στιγμής είναι η προϊστάμενή τους και τίποτε άλλο. Σύμφωνα δε με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι αυτά τα κέντρα, τα ΚΕΣΥ δηλαδή, να λειτουργήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Και πάλι σύμφωνα με τον ίδιο Διευθυντή, το μόνο που πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτή τη στιγμή και μπορεί να ξεκινήσει ενδεχομένως είναι το ΚΕΣΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, μικρή σημασία έχει για μας αν θα ονομάζονται ΚΕΣΥ, αν θα ονομάζονται ΚΕΔΗ. Εκείνο που σας ζητάμε είναι ότι για κάθε παιδί που χρειάζεται μια ειδική παιδαγωγική παρέμβαση, για αυτό το παιδί θα πρέπει να υπάρχουν βεβαίως και τα έγκαιρα προαπαιτούμενά της από τον αρμόδιο βεβαίως κρατικό διεπιστημονικό φορέα, ασχέτως το πώς θα ονομάζεται αυτό, και αυτά τα προαπαιτούμενα είναι η διεπιστημονική γνωμάτευση, επιμένουμε γνωμάτευση και όχι αξιολογική έκθεση, και μετά βεβαίως η υποστήριξή του στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο με βάση βεβαίως τις προσδιορισμένες ειδικές του ανάγκες. Με λίγα λόγια, Υπουργέ, τελειώνω, σας ρωτάμε να μας πείτε τι θα κάνετε ώστε να λάβουν την απαραίτητη γνωμάτευση άμεσα όλα τα παιδιά και αυτά που είναι σε αναμονή, καθώς και όλες οι νέες περιπτώσεις που εντοπίζονται χωρίς βεβαίως να υπάρξει καμία επιβάρυνση από τους γονείς τους.